Εγκρίθηκε χθες από την Ολομέλεια η πρόταση του Προεδρείου της Βουλής για τις γερμανικές αποζημιώσεις, η οποία βασίστηκε στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Με ευρύτατη πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ενέκρινε μετά από πρόταση του Προέδρου του Σώματος Νίκου Βούτσι, ψήφισμα με το οποίο η Βουλή καλεί την ελληνική κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες διπλωματικές και νομικές ενέργειες για την διεκδίκηση και την πλήρη ικανοποίηση όλων των αξιώσεων του ελληνικού κράτους από τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το σχέδιο καταψηφίστηκε μόνο από τη Χρυσή Αυγή, ενώ οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν εγέρθησαν, όπως ξεκαθάρισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Θανάσης Παφίλης. Το κόμμα του στηρίζει τη δική του πρόταση που κατέθεσε, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να θέσει άμεσα, ευθέως και χωρίς περιστροφές προς το γερμανικό κράτος και κάθε αρμόδιο διεθνή οργανισμό, τη διεκδίκηση απέτηση για το σύνολο των αποζημιώσεων και επανορθώσεων. Νωρίτερα χθες, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι προτίθεται να ενημερώσει άμεσα τη γερμανική κυβέρνηση με ρηματική διακοίνωση για τις αξιώσεις της Ελλάδας, οι οποίες σχετίζονται με τις κατοχικές καταστροφές, τις δολοφονίες των Ναζί, το κατοχικό δάνειο και τις κλοπές θησαυρών και κοιμηλίων. Ο κύριος Τσίπρας πρόσθεσε ακόμη ότι η κυβέρνηση επέλεξε να θέσει το θέμα των αποζημιώσεων χθες, καθώς εάν είχε πράξει κάτι τέτοιο νωρίτερα, θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι συνδέει τις διεκδικήσεις με τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για το τρίτο μνημόνιο. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για διγλωσία, λέγοντας συγκεκριμένα για τον Αλέξη Τσίπρα ότι ενώ πουλάγε παλικαρισμού στο εσωτερικό ενώπιον της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, απέδωσε πρωτίστως ηθική παρά ηλική αξία στις ελληνικές αξιώσεις. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόσθεσε ότι νομικά θα είναι πολύ δύσκολη η διασφάλιση επανορθώσεων από τη Γερμανία. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι η χώρα μας έχει καλύτερα ερίσματα στη διεκδίκηση αποζημίωσης για το κατοχικό δάνειο που επέβαλαν οι Ναζί στην Ελλάδα. Σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Καραντινός, αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Ηρακλείου και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό Δύναμη Πολιτών του Βασίλη Λαμπρίνου. Κύριε Καραντινέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Αγιδάκη, και στους τηλεθεατές μας. Σχεδόν 5 χρόνια έχετε την ευθύνη των οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου. Οι δημότες, με απλά λόγια, θα ήθελαν να ξέρουν, όχι βέβαια με λεπτομέρειες, την γενική οικονομική κατάσταση του Δήμου και τι θα παραδώσετε στην επόμενη Δημοτική Αρχή, είτε είστε εσείς, είτε κάποια άλλη. Πετύχαμε μια οικονομική σταθερότητα και οικονομική εξυγίανση, όσο και αν ενοχλεί αυτός ο όρος πάρα πολλούς, οικονομική εξυγίανση, επισημαίνω, σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι είμαστε η μόνη δημοτική αρχή που λειτουργήσε σχεδόν στο σύνολο της θητείας της υπό μνημόνιο, παρατηρητήριο και capital control. Αυτό το οποίο κάναμε, που δεν μπορούσε να το κάνει καμιά άλλη δημοτική αρχή, απομακρύναμε, θεωρώ οριστικά, το ενδεχόμενο πτώχευση του Δήμου Ηρακλείου. Ένας παλαιότερος δήμαρχος Δήμου της Κρήτης μας έλεγε ότι η Δημοτική Αρχή που αφήνει χρήματα στην τράπεζα και όχι χρέος, σημαίνει ότι δεν έκανε ικανοποιητικό έργο. Είναι έτσι? Δεν είναι έτσι κατηγορηματικά, διότι είναι ψευδές. Τα χρήματα υπάρχουν. Αλλά ότι δεν είναι στην τράπεζα διότι είναι για να τοκίζονται ή για να μπαίνουν στο θησαυροφυλάκιο. Τα χρήματα είναι προϋπολογισμένα. Δηλαδή συζητούμε για ένα ταμιακό υπόλοιπο 50 εκατομμυρία πλάς, το οποίο από αυτά τα 44 εκατομμύρια είναι το τεχνικό πρόγραμμα έργων και τα 75% είναι από ίδιους πόρους. Αν δεν υπήρχαν αυτά, είναι προϋπολογισμένα να γίνουν έργα και δράσεις για το 2019. Ένα εκατομμύριο περίπου, για την ακρίβεια 937.000, είναι υποχρεώσεις δανειακές του Δήμου Ηρακλείου κατέτος. Εκτός από αυτού, εάν τα αθροίσατε λοιπόν, θα είχαμε ένα μαξιλάρι ασφαλείας για τις, που απέφχομαι την απένταξη που είναι γεγονός πολιτιστικού, να μην την πληρώσει ο Δημότης Ηρακλείου, ας την επιβαρυνθεί το σύνολο των δημοτών αυτού του κράτους, αλλά πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Ή τα λογιστικά λάθη που έρχονται στην επιφάνεια, όπως αυτό της ΔΕΠΤΑΗ, το 1.800.000 ευρώ, που πολύ απλά λέμε είναι κάτι λογιστικό το οποίο φτιάχνει. Ναι, θα το προσπαθήσουμε. Αλλά ο κάθε νοικοκύρης, ο κάθε δημότης, όπως κάνει στην οικογένειά του, πρέπει να υπάρχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για να αντιμετωπίζουμε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις που, αν θέλετε κιόλας,
είναι αμαρτίες παρελθόντος. Ο συνδυασμός σας, δύναμη πολιτών, δεν έχει πολιτική ομοιογένεια. Αυτό ήταν ανασταλτικός παράγοντας στην λήψη αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας πριν την ψήφιση του Κλισταίνη. Αυτές είναι από τις παθογένειες του Κλισταίνη. Είχαν επισημανθεί εν γέρος και από το Δήμαρχο και από τη Δημοτική Αρχή. Οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι οποίες δημιουργηθήκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά την ψήφιση του Κλισταίνη, δημιουργούν φυγόκεντρες τάσεις, γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν τόσες πολλές υποψηφιότητες δημάρχων στο Δήμο Ηρακλείου, που είναι θεμητές και εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Θα είστε και πάλι υποψήφιος με τον κύριο Λαμπρινό. Πώς βλέπετε να λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο αν η δημαρχιακή πλειοψηφία έχει δημιουργηθεί από τρεις ή τέσσερις διαφορετικούς ιδεολογικά συνδυασμούς λόγω της απλής αναλογικής? Θα σας πω ότι ο Δήμαρχος κύριος Λαμπρινός έχει ένα πλεονέκτημα συγκριτικά με άλλους. Πραγματικά ηγήθηκε, όπως είπατε κι εσείς, μιας ανεξάρτητης ομάδος που μπορεί να ήταν ιδεολογικά ετερόκλητη, με ένα κοινό όραμα όμως, στόχο και πρόγραμμα. Με βάση το πρόγραμμα λοιπόν υπήρχαν οι συνθέσεις, με άκρα δημοκρατικότητα περνόταν οι αποφάσεις στη δημοτική ομάδα και θεωρώ ότι παρόλες τις παθογένειες του Κλισταίνη, ο Λαμπρινός είναι ο ιδανικός άνθρωπος να συνθέσει σε βάση προγραμματικών συμβάσεων διαφορετικές απόψεις. Οι καλές πράξεις του Ταμείου, κύριε Καραντίνε, οφείλονται σε αύξηση των τελών γενικότερα? Δεν οφείλονται σε αύξηση των τελών. Οφείλονται στη χρηστή διαχείριση, εξορθολογισμό δαπανών και διεύρυνση της φορολογητέας βάσης σε αυτούς που δεν πληρώνανε συνήθως και που συνήθως ήταν έχοντες και κατέχοντες. Τώρα, πώς γίνεται να βάλουμε μία έννοια μειώσεων σε όλους τους υποψήφιους δημάρχους? Μιλούν για μειώσεις στα τέλη. Αυτή η λέξη ήταν άγνωστη στις παλιές δημοτικές αρχές. Γινόταν πάντοτε αυξήσεις, διότι χρειαζόταν όλο και περισσότερα χρήματα, διότι όπως σας είπα, εάν δεν σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα και γίνονται σπατάλες, κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, παρόλο που αυξήθηκε το ταμιακό υπόλοιπο, γίνανε μειώσεις στα περισσότερα τέλη. Ξεκινούμε από τα οικιακά τέλη. Τα παραλάβαμε 78 λεπτά, τα παραδίδουμε 70 λεπτά. Πάμε από το ΤΑΠ. Έγινε η μεγαλύτερη μείωση, που δεν υπήρξε ποτέ άλλο το μείωση στο ΤΑΠ, από 0,35 της χιλίης σε 0,25 της χιλίης, δηλαδή περίπου της τάξης 29-30%. Αυτό σημαίνει πολλαπλάσια ωφέλη για όλους τους δημότες. Εκτός από αυτού, δίνουμε μειώσεις τελών στα κημητήρια, μειώσεις τελών στις λαϊκές αγορές, απαλλαγή πλήρη του πρωτογενού τομέα, μεγάλες μειώσεις σε ευπαθείς ομάδες μέχρι πλήρως απαλλαγής αμαία άνω των 80% σε πολύτεκνους και τρίτεκνους. Θα μπορούσα να αναφέρω, εάν είχαμε περισσότερο χρόνο, αναλυτικά για να δείτε πόσο μεγάλη είναι η ανταποδοτικότητα προς τους δημότες. Τα χρήματα που επιστρέφουμε από ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οφειλόμενα του Δήμου προς τους δημότες έχουν τετραπλασιαστεί επί αυτή της Δημοτικής Αρχής. Αυτά όλα τα χρήματα επιστρέφουν στους δημότες με ένα σωστό τρόπο όμως, σεβόμενοι το δημόσιο χρήμα και δεν κάνουμε σπατάλες, διότι είπαμε ότι δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας κάνω μία γενική ερώτηση. Αν κερδίσετε τις εκλογές ως παράταξη, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας? Οι προτεραιότητες μας, επειδή δεν έχουμε βγει ακόμη από την κρίση ενώ ευημερούν οι αριθμοί, θα εξακολουθεί να παραμείνει τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια, μέχρι να βγούμε εντελώς από την κρίση, η κοινωνική πολιτική, ο πολιτισμός, η παιδεία, τα οποία είναι τρεις παράγοντες που συνθέτουν το κοινωνικό ιστό να μην διαραγεί και να έχουμε κοινωνικές εκρήξεις. Η καθημερινότητα. Αλλά το βασικότερο από όλο, το πρώτο, είναι σε προτεραιότητα το νερό που ήταν και την προηγούμενη τετραετία. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με χρηματοδοτήσεις τεράστιες, τάξη των 20-25 εκατομμυρίων,
αλλά για να ολοκληρωθεί αυτό το όραμα που γίνεται πράξη με τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί και δημοπρατούνται, χρειάζεται και η επόμενη τετραετία. Θέλω να πω ότι ζητούμε λοιπόν μία δίκαιη κρίση, και αν είναι δίκαιη η κρίση θα μας δώσει τη δυνατότητα με δήμαρχο τον κύριο Λαμπινό να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Κύριε Καραντινέ, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ και εσάς και τους τηλεθεατές μας. Καλό σας βράδυ. Επίσης, μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Μακρυλάκης Δημήτρης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Σύμπραξη του Πέτρου Ινιωτάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μακρυλάκη. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Κύριε Μακρυλάκη, είστε ένας επιτυχημένος επαγγελματίας ως διευθυντής παραγωγής σε μεγάλη εταιρεία του Ηρακλείου. Ποιο είναι το κίνητρο που σας έκανε να ασχοληθείτε με τα κοινά και ειδικά με την παράταξη του κυρίου Πέτρου Ινιωτάκη? Το κίνητρο που με έκανε να ασχοληθώ με τα κοινά, όσο περίεργο και σας φανεί, είναι η παρούσα δημοτική αρχή. Ο κύριος Λαμπρινός, σε εισαγωγικά, για να γίνω πιο σαφής, μένω στην οδό Ηρακλή, σε έναν δρόμο ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με κάποια έργα τα οποία όλοι θεωρούσαμε ότι θα ξεκινήσουν και θα υλοποιηθούν γρήγορα, αλλά έχουν κρατήσει ήδη 6 μήνες και μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Ένα βράδυ είδα μπροστά μου να παρασύρεται ένα παιδάκι για 2-3 μέτρα από το ρέμα που κατέβαινε κυριολεκτικά την Ηρακλή σαν ποτάμι. Το ίδιο βράδυ το λάστιχο μιας γειτόνισσας απλά έσκασε σε μία λακκούβα. Οπότε κάπου εκεί είπα ότι δεν θέλω πλέον να παρακολουθώ τα πράγματα παθητικά. Θέλω να γίνω μέρος της λύσης. Δεν θέλω να ακούω πλέον γύρω μου το κλισέ ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Τώρα, γιατί με τον Πέτρο τον Ινιωτάκη? Γιατί δεν θα μπορούσα να είμαι σε κάποιον άλλο συνδυασμό με κάποιον διαφορετικό επικεφαλή από τον Πέτρο τον Ινιωτάκη. Τον ξέρω αρκετά χρόνια. Τον εμπιστεύομαι και τον θαυμάζω για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Θαυμάζω επίσης το γεγονός ότι ξεκίνησε από χαμηλά, γιος αγρότη από τη Βιάνο, και έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά, στηριζόμενος στα δικά του πόδια και χωρίς να χρωστάει και να του χρωστούν. Όπως είπατε και εσείς, έχετε βρει, αλλά και θα βρείτε ασφαλώς, μπροστά σας πολλά προβλήματα της καθημερινότητας στον Δήμο. Αν ο συνδυασμός σας κερδίσει τις εκλογές, έχετε σκεφτεί τις προτεραιότητες? Βεβαίως. Έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ναι μεν περιεκτικό, απ' την άλλη όμως είναι πλήρες. Ένα πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλούς τομείς. Προτεραιότητες για εμάς, για να μην χάσουμε το χρόνο μας σε αυτό, θα σας προσπαθήσω να το συνοψίσω ως εξής. Σίγουρα προτεραιότητα για μας θα είναι ό,τι θεωρείται δεδομένο για άλλες πόλεις και στη δική μας πόλη είναι το ζητούμενο, να πάψει να είναι ζητούμενο. Δηλαδή, σε άλλες πόλεις θεωρείται δεδομένο ότι οι δρόμοι δεν έχουν λακκούβες, ότι τα κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζονται, ότι το πράσινο αυξάνει συνεχώς, ότι η πόλη είναι καθαρή, η κάδη, το σκουπιδιό είναι καθαρή. Όλα αυτά τα μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθημερινά, και για άλλες πόλεις, όχι στην Ευρώπη ή στην Αμερική, για άλλες πόλεις της Κρήτης, είναι δεδομένα και για μας ακόμα είναι ζητούμενα, σίγουρα θα είναι προτεραιότητα. Προτεραιότητα επίσης θα είναι το κομμάτι του νερού για εμάς. Είτε αυτό αφορά ίδρυυση, είτε αυτό αφορά άρδευση. Θα επιθυμούσαμε πραγματικά όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την ομάδα και πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί, να μετά από κάποια χρόνια να ανοίγουμε τη βρύση, να βάζουμε το ποτήρι κάτω από τη βρύση και να πίνουμε νερό. Τόσο απλά. Προτεραιότητα επίσης θα μπορούσα να πω ότι θα είναι να ασχοληθούμε με τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας και χρήζουν βοήθειας. Ή να το πω σωστά, χρήζουν υποστήριξης. Μία τέτοια είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και δεν μιλάω για απλά πράγματα, το πώς θα φτιάξουμε μια ράμπα για να ανέβουν στο πεζοδρόμιο. Όχι μόνο για αυτά. Μιλάω ακόμα και για πιο σύνθετα πράγματα, όπως το να υπάρχει μια δομή
να απασχολεί παιδιά, κοινωνική δομή του Δήμου, που να απασχολεί παιδιά με ειδικές ανάγκες το καλοκαίρι, που κάθονται στο σπίτι χωρίς να έχουν τίποτα να κάνουν. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα τα οποία πρέπει απλά να υλοποιηθούν, να αρχίσουν να υλοποιούνται. Ο κάθε υποψήφιος του συνδυασμού σας θα έχει και τη δική του πολιτική τοποθέτηση. Όμως λέτε ότι είστε ανεξάρτητοι, χωρίς κομματικό χρήσμα. Αυτό τελικά είναι καλό ή κακό? Το να είμαστε ανεξάρτητοι για μας είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Αναμφισβήτητα, ο κάθε ένας από εμάς που συμμετέχει μέσα στη σύμπραξη δημοτών προέρχεται από διάφορους πολιτικούς χώρους. Όλοι έχουμε ψηφίσει διάφορα κόμματα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φέρουμε τα κόμματα μαζί μας. Τα κόμματα και τις σημαίες των κομμάτων τα έχουμε αφήσει έξω από τη σύμπραξη δημοτών. Μας ενώνουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μας χωρίζουν. Και ίσως το σημαντικότερο από αυτά που μας ενώνει είναι το γεγονός ότι θεωρούμε ότι τα κόμματα, μάλλον να το πω στο εξής, δεν περιμένουμε από τα κόμματα να μας υποδείξουν ποιος είναι ικανός για να διακυβερνήσει την πόλη μας. Αυτό είναι θέμα τοπικής κοινωνίας και μόνο. Εμείς γνωρίζουμε σαν τοπική κοινωνία τα προβλήματα, εμείς γνωρίζουμε τις λύσεις και τους ανθρώπους που μπορούμε να προσφέρουν. Κύριε Μακρυλάκη, μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Δήμο Ηρακλείου 10 συνδυασμοί, που για να στελεχωθούν θα χρειαστούν περίπου 700 υποψήφοι. Επίσης, θα στηθούν 2 εκλογικά κέντρα με 2 κάλπες το καθένα. Στο ένα θα ψηφίζουμε για την Περιφέρεια και την Ευρωβουλή και στο άλλο για τον Δήμο και τις κοινότητες. Όλα τα παραπάνω δεν έχουν ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας? Αναμφισβήτητα. Θα σταθώ στο πρώτο που είπατε, γιατί τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Ούτε το πρώτο μπορούμε να επηρεάσουμε. Απλά πιστεύω ότι δεν θα καταλήξουν τελικά 10 συνδυασμοί στην κάλπη για τις δημοτικές εκλογές. Πραγματικά υπάρχει δυσκολία και είναι ίσως η πρώτη φορά που οι πολίτες θα βιώσουμε όλοι μας μια καινούρια, έτσι, περίεργη διαδικασία προς δημοτικές εκλογές, με πολλούς συνδυασμούς, με πολλούς υποψηφίους, που ο καθένας από μας θα έχει και 3-4 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους γνωστούς, οι οποίοι θα τον προσεγγίσουν και θα προσπαθήσουν να τον πείσουν. Δεν είναι απαραίτητα κακό όμως το να έχουμε επιλογές. Χειρότερο θα ήταν να είχαμε 2 επιλογές και να πρέπει να διαλέξουμε, ή 3 ή 4. Το να υπάρχουν επιλογές είναι κάτι το οποίο βοηθάει τους δημοκρατικούς θεσμούς σε κάθε επίπεδο, είτε αυτοδιοικητικό είτε όχι. Τελειώνοντας, θα ήθελα να μας πείτε το προσωπικό σας όραμα για την πόλη του Ηρακλείου. Το προσωπικό μου όραμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα σας πω το εξής. Οραματίζομαι μία πόλη όπου όλοι εμείς θα ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας ή της δουλειάς μας, του προσωπικού μας, του ιδιωτικού μας χώρου. Θα βγαίνουμε έξω λοιπόν στο δημόσιο χώρο και θα αντικρίζουμε κάτι που θα μας ευχαριστεί. Κάτι που θα μας ξεκουράζει, όχι κάτι που θα μας στρεσάρει. Όχι κάτι που θα μας δυσκολεύει την καθημερινή διαβίωση. Δηλαδή, επαφή του κόσμου, του κάθε πολίτη με τον εκτός ιδιωτικού του χώρου, με τον δημόσιο χώρο, να είναι κάτι που θα το απολαμβάνει. Θέλω να δω, οραματίζομαι μία πόλη όπου οι δημότες θα βλέπουν ένα σκουπίδι στο δρόμο και θα σκύβουν να το παίρνουν και να το βάζουν στα σκουπίδια. Όσο επιστημονική φαντασία και αν σας ακούγεται αυτό. Κύριε Μακρυλάκη, σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ.